Αγαπητοί μου Έλληνες, Ελληνίδες και απανταχού Ελληνόπουλα, καλησπέρα σας και από μένα. Αύριο ξημερώνει μια μεγάλη μέρα. Μια μέρα που θα τυπωθεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του έθνους μας. Κυρίες και κύριοι, αύριο, την 20 Αυγούστου 2018, η χώρα μας βγαίνει με το σπαθί της από τα απεχθή και επωνίδιστα μνημόνια που επέβαλαν οι ξένες δυνάμεις. Η κολοσιαία ελληνική παραγωγική μηχανή βάζει επιτέλους μπροστά. Τα καλολαδωμένα της γρανάζια ετοιμάζονται να μας εκτοξεύσουν και πάλι στον γαλαξία της ευημερίας και της ανεμελιάς. Αύριο, Δευτέρα δηλαδή, βάλε 2-3 μέρες να προσαρμοστεί το σύστημα και οι παγκόσμιες αγορές και καμιά μερούλα ακόμα μη φανούμε και πεινασμένοι και μετά βουρ στην πιο κοντινή ελληνική τράπεζα. Αρχικά χτυπήστε κανένα διακοποδάνιο να στανιάρετε. Δεν υπάρχει πια λόγος να επιστρέψετε στη Γερμανία. Όπου κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, αράξτε. Οι δουλειές έρχονται εκεί. Κι όσοι κακώς προλάβατε να γυρίσετε, να φύγετε αμέσως πίσω. Η πατρίδα άνοιξε και σας περιμένει. Μας το έλεγαν άλλωστε. Η Ελλάδα μόνον λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Φίλες και φίλοι μου, σας διακόπτω και πάλι για να σας παρακαλέσω ταπεινά να με συγχωρέσετε. Η εθνική υπερηφάνεια με παρέσυρε και λησμόνησα να ασχοληθώ με τα προσωπικά σας ερωτήματα. Συγγνώμη. Για να δούμε τώρα. Γράφει εδώ η πατριώτισσα η Τζέννη από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς είμαι καλοπροαίρετη. Αμά βρε Τζανάκι μου, αυτό θα σε πληγώσει. Μπούρου 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 μπούρου, πώς είναι δυνατόν να τους πιστεύω κάθε φορά. Είναι ο 7ος δεσμός μου που τον τζακώνω στο κρεβάτι με άλλη γυναίκα και η 7η φορά που μου εξηγούν πως αυτό που βλέπω δεν είναι αυτό που νομίζω. Και ανάθεμα τη μοίρα μου είναι η 1000η φορά που συγχωρώ. Αχ βρε Τζενάκι μου, δεν είσαι καλοπροαίρετη μωρό μου. Ηλίθια είσαι. Είναι δυνατόν να σε κοροϊδεύουν όλοι και εσύ να συνεχίζεις να τους πιστεύεις? Τέλος πάντων, αν έτσι γουστάρεις, τι να πω εγώ. Ότι και οι επόμενοι το ίδιο θα σου κάνουν. Δικό σου θέμα. Αυτό όμως που κυρίως απασχολεί εμένα είναι ένα άλλο ερώτημα. Τι άραγε συνδέει την ηλίθια ερώτησή σου με την ηρωική 20 Αυγούστου του 2018? Το άγριο σεξ να φανταστώ? Όχι. Λάθος. Ο μαζοχισμός. Καλή Παναγιά φίλη μου.